Γράφουμε. Πάμε υπουργέ. Πάμε υπουργέ. Είμαστε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου στον τομέα της λιμενικής πολιτικής, τον κύριο Λαμπρίδη, εδώ στη Μεσσηνία και με την παρουσία του βουλευτή μας, του κυρίου Κωνσταντινέα. Οργανώσαμε, όπως το κάνουμε και σε άλλες περιφέρειες, μία ημερίδα με τη συμμετοχή λιμενικών ταμείων, λιμεναρχών της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θεσμικών, μία ημερίδα προκειμένου να εξηγήσουν οι συνεργάτες μας το νόημα και το περιεχόμενο του νέου θεσμικού πλαισίου που ψηφίσαμε πριν από 3-4 μήνες στη Βουλή και που ήταν αποτέλεσμα ενός εκτεταμένου, γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου με όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους στο χώρο της ναυτιλίας. Παράλληλα με αυτή την διαδικασία είχαμε συναντήσεις και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο. Συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν την πόλη. Είχαμε επαφή με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και συζητήσαμε κυρίως το ζήτημα του λιμανιού, της ανάπτυξης του λιμανιού στα πλαίσια της επικυρωποίησης του Master Plan. Υπάρχουν βασικά δύο απόψεις. Μία άποψη που υποστηρίζει ότι πρέπει συνολικά όλος αυτός ο χώρος να αφαιθεί στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης και άλλη μία άποψη που λέει, που υποστηρίζει ότι παράλληλα με την τουριστική ανάπτυξη πρέπει να διατηρηθεί και μία σε χαμηλής όχλησης εμπορική κίνηση του λιμανιού. Το Υπουργείο θα πάρει τις απόψεις αυτές και στα πλαίσια της συνεδρίασης του ΕΣΑΛ όταν έρθει πλέον η επικαιροποίηση της μελέτης θα προχωρήσουμε στις τελικές ρυθμίσεις. Ένα άλλο ζήτημα που μας έθεσε ο Δήμαρχος είναι το ζήτημα μιας έκτασης 47 περίπου στρεμάτων που όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα ταλαιπωρούνται οι φορείς και ιδιαίτερα η αυτοδιοίκηση στο να παραχωρηθεί η χρήση της και να αναπτυχθεί προς όφελος της κοινωνίας. Η απόφαση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι όλες αυτές οι εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των λιμανιών θα πρέπει να παραχωρούνται στους Δήμους και απνευστεί μετά το αίτημα του Δημάρχου με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε άλλες, με άλλους ρόλους που είχαμε παραγωγικά. Του έκλεισε ένα ραντεβού με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και του ζήτησα, αφού κάνει τη συνάντηση αυτή και χρειαστεί βοήθεια, θα του την προσφέρουμε σε συνεργασία πάντα εδώ και με την υποστήριξη που προσφέρουν και οι τοπικοί βουλευτές. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την επισκευή του κτηρίου που στεγάζεται το λιμεναρχείο. Ένα κτίριο πραγματικά, όπως μου το περιγράψανε, νεοκλασικό στην ουσία, του 1903 χτισμένο, το οποίο νομίζω ότι μέσα από μια συνεννόηση και μια κατανόηση που θα πρέπει να δείξουν και οι φίλοι μου οι λιμενεργάτες, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μερικής στέγασης του λιμεναρχείου στο κτίριο που είναι οι λιμενεργάτες για να μπορέσουμε έναν τους ορόφους. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει τα χρήματα σαν Υπουργείο. Νομίζω αξίζει τον κόπο ένα τέτοιο κτίριο, ένα λιμεναρχείο που πραγματικά πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι έχουμε στελεχώσει στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Έχουμε εξασφαλίσει και ένα σκάφος στη διάθεση του λιμενικού σώματος εδώ της Καλαμάτας για να μπορεί να ασκεί καλύτερα τις δραστηριότητές του.
μου έθεσαν το ζήτημα ότι έχουν ανάγκη και από ένα αυτοκίνητο και αυτό το αίτημα θα ικανοποιηθεί γρήγορα. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο στόχος μας είναι το λιμενικό σώμα να αναβαθμιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό, γιατί έχει αναλάβει υψηλούς, θα τολμήσω να πω, στο επίπεδο εθνικούς ρόλους. Έχει την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, έχει την ευθύνη για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως έχει και την ευθύνη δίωξης του εγκλήματος στη θάλασσα, των διακίνησης των όπλων, των λαθρέων τσιγάρων και το μεγάλο πρόβλημα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, που εκεί καταλαβαίνετε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απειλεί την νεολαία μας και που εκεί θα πρέπει να είμαστε εξαντλητικά αυστηροί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι έτσι περίπου τα κεντρικά ζητήματα της παρουσίας μας εδώ. Μας έχουν θέσει και ζητήματα ακτοπλοϊκά, είναι θέματα που μπορεί κανείς να τα δει σε μια προοπτική. Εμείς θα επιχειρήσουμε τώρα την επαναθεσμοποίηση του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοείας, μια ακτοπλοεία που για δεκαετίες τα χρήματα που έδινε ο ελληνικός λαός για τις άγονες γραμμές εξυπηρετούσαν τους εφοπλιστές. Τώρα ομολογούν όλοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο ότι τα πράγματα άλλαξαν, ότι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούμε τα χρήματα αυτά αποβαίνει προς όφελος της σύνδεσης των νησιών μας, των νησιωτών μας και όλων των ανθρώπων που θέλουν να διακινηθούν προς τις περιοχές αυτές. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και στην Καλαμάτα μεγάλη κινητικότητα τουριστική. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και από την Υπουργό Τουρισμού αλλά και από όλους εμάς στα πλαίσια μιας συνολικής προσπάθειας που έχουμε κάνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εμπεδώνει το αίσθημα της ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σταθερά, έχοντας πολιτική σταθερότητα που έχει εξασφαλίσει αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός, κρίσιμο μέγεθος και απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα όπως η Ελλάδα, η οποία παράλληλα με τη μεγάλη οικονομική κρίση, οικονομική και κοινωνική κρίση, που ουσιαστικά την υπέβαλε σε ένα καθεστώς οικονομικής κατοχής όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, και που αυτή η κυβέρνηση δεν είχε καμία ευθύνη για το τι συνέβη, αυτές τις δεσμεύσεις παρέλαβε, έχει να αντιμετωπίσει την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και βεβαίως και την αντιμετώπιση, την αποτελεσματική και την αποφασιστική στα εθνικά μας ζητήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα στο Αιγαίο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είμαστε πολύ κοντά στην ρύθμιση του χρέους, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που ταλάνισε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και που έγινε και μεγάλη εκμετάλλευση όταν άκουγα πολλούς κίνησορες της πολιτικής που έχουν βαρύτατες ευθύνες γιατί οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή, να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρέωσε τη χώρα με 80 δισεκατομμύρια. Σήμερα το δημόσιο χρέος είναι 317, το παραλάβαμε 322. Λοιπόν, εγώ λέω ότι και ένα ευρώ που το κατέβασε, πάντως δεν το αύξησε, όπως το κάνανε όλοι αυτοί οι καλοί κύριοι που θέλουν να ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να πω ότι είμαστε κοντά στη ρύθμιση του χρέους, είμαστε κοντά στην έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν θαύματα και θα αλλάξουν τα πάντα, αλλά είναι ένα βήμα να αρχίσει η χώρα να κερδίζει έδαφος σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές της να οριοθετεί με ένα δικό της τρόπο τα χαρακτηριστικά της δικής της ανάπτυξης. Και αυτό περιέχει το νέο σχέδιο το αναπτυξιακό που επιχειρούμε. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το νου μας στραμμένο στα ζητήματα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, που είναι πάντα μία απειλή από τη μεριά της απέναντι όχθης, και βεβαίως σε εθνικά ζητήματα κυριαρχίας. Η κυβέρνηση αυτή είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί
με κάθε τρόπο και διαθέτει, σας το λέω κατηγορηματικά και αυτό πρέπει να αισθάνεται ήσυχος ο ελληνικός λαός, έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οποιαδήποτε απόπειρα απειλής. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς θέλουμε ειρηνική συνύπαρξη με τη γείτονα, είμαστε γείτονες, θα είμαστε γείτονες πάντα. Σας λέω ένα παράδειγμα ότι η κρουαζιέρα αν έπαθε ζημιά, την οποία περιορίσαμε βέβαια πέρυσι, υπολόγιζαν ότι θα είχε 40%, τη ρίξαμε στο 10%. Έγινε γιατί έβγηκε από το πακέτο της κρουαζιέρας η Τουρκία. Εμείς θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη, να απολαμβάνουν το αγαθό της ανάπτυξης και οι δύο λαοί. Γι' αυτό εργαζόμαστε, αυτό το πιστεύουμε, αλλά από εκεί και πέρα το Αιγαίο είναι καθορισμένο με συνθήκες και με τετελεσμένα που παράγονται από αυτές τις συνθήκες. Διότι το 1923 δύο μεγάλοι ηγέτες των δύο χωρών, ο Ινωνού και ο Βενιζέλος, επεξεργάστηκαν τη συνθήκη της Λοζάνης σε κάθε λεπτομέρεια και επειδή ήταν άνθρωποι που ήξεραν ότι πάντα μπορεί να προκύπτουν διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους δύο λαούς που κουβαλούσαν, αν θέλετε, αυτά τα προβλήματα για αιώνες, επεξεργάστηκαν αυτές τις συνθήκες με λεπτομέρεια, στη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Άρα αμφισβητήσεις με βάση τις συνθήκες αυτές δεν υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο αυτό που αναφέρατε στο τέλος με την ελληνοτουρκική φιλία που είπατε, επειδή έχετε δείξει μια ευαισθησία στο θέμα της κράτησης των δύο στελεχών του ελληνικού στρατού, κάντε μας ένα σχόλιο. Είναι 60 μέρες σχεδόν η κράτησή τους. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι όλους τους Έλληνες, και αυτό το εννοώ όταν λέω όλους, μας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Είναι δύο παιδιά δικά μας, δύο αξιωματικοί μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ βρέθηκα στη Θράκη πριν από λίγες μέρες και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Επισκέφθηκα μία από τις δύο οικογένειες και θέλω να πω ότι με δέχτηκαν οι άνθρωποι με πολύ ζεστασιά. Τους είπα κι εγώ σαν πατέρας και σαν γονιός ορισμένα πράγματα. Η κυβέρνηση, νομίζω με την στήριξη όλου του λαού, κάνει τα αδύνατα δυνατά. Εγώ είμαι αισιόδοξος, πρέπει να σας πω. Εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε, αυτή τη στιγμή, λόγω και της περίοδου που διανύουμε και των εκλογών που έρχονται στην Τουρκία, πολλές σκοπιμότητες που κυριαρχούν στη λογική. Και η Ευρώπη ασκεί πίεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο Τούρκοι πολίτες, αλλά και άλλοι πολίτες άλλων χωρών, πολλές φορές κρατούνται για διαφόρους λόγους. Είναι μια δοκιμασία για αυτές τις οικογένειες, για αυτά τα παιδιά, αλλά θα έχουν τη συμπαράστασή μας, θα υπάρχει αίσιο αποτέλεσμα και τότε λέει ο λαός, όταν έρχεται καλό αποτέλεσμα σε μια δοκιμασία, όλα ξεχνιούνται. Αναφορικά με το λιμάνι εδώ της Καλαμάτας, απαιτούνται αρκετά.